πρόεδρος από Δημοτικό Συμβούλιο και με εξουσιοδότηση για όλες τις αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τυπικής Παπιάς, που ξαναλέω, ήμουν μέλος, αναπληρωματικό όπως της άρεσης, που μας πρέπει να με λέει. Ο κύριος Μαρακώδη, ο Ιωνιστέρος, λοιπόν, πήρε τις αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αρμόδιο όργανο να του αφαιρέσει αυτές τις αρμοδιότητες ήταν μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μαρακώδης καθαιρέθηκε εν μία νυχτή με mail το Φεβρουάριο του 2013, χωρίς να έχει υπάρξει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει λοιπόν, κρατήστε τις ημερομηνίες, ο έλεγχος από το την αστυνομική διεύθυνση. Και το καλοκαίρι του 2014, έχοντας χάσει τις εκλογές, υπάρχει έγγραφο στο Ορμηγή, κύριε πρώην πρόεδρος, όπου κατηγορεί τον αντιπρόεδρό της, στον τότε δήμαρχο κύριο Νικηταρά, ότι λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της επιχείρησης. Το έγγραφο γνωρίζουν πολύ καλό ότι υπάρχει, το έχουμε στα χέρια μας, είχε δημοσιευτεί κάποια στιγμή μάλιστα και δεν βγήκε κανένας να το διαψεύσει. Δύο εβδομάδες πριν παραδώσουν το Δήμο. Έρχεται και αυτές τις εκλογές δεν θα μιλούσε κανένας, κύριε Πρόεδρε. Είναι απλά τα ερωτήματα που παίρνω και δεν έχουν απαντηθεί και δεν θα απαντηθεί τίποτα. Το πρόεδρος δεν θα απαντηθεί τίποτα. Τα ίδια ερωτήματα που θέσαμε τώρα και ψάξαμε τα έβαζα ως μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ουδέποτε πήρα απάντηση. Ούτε για τον αποχαρακτηρισμό του λεωφορείου και την απόσυρση χωρίς πραγματογνωμοσύνη που ελέγχεται επίσης. Ούτε για τα τέσσερα τροχόσπιτα εκδοτήρια που κανένα δεν ξέρει που είναι και τα παρέλαβαν και πληρώσαμε χωρίς από την εκπαπιά στα 37.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίσουμε ακόμα που βγήκαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Δεν θα επιβαστούν οι παγκοί. Δεν θα ζητήσω από τον λογιστή. Το αυτονόητο κάνω. Σας ευχαριστώ. Διευθυμίστε το παρελθόν την περίοδο αυτό που συζητήσαμε όλοι. Πρώτη-πρώτη που έβγαινα έως το Μάρτιο του 2012 λειτουργούσα στη Σκιάς αυτόνομα και από το Μάρτιο του 2012 που με θέλει τρίετη την Παπιάς έως 31 Οκτώβρου του 2014.